Καλωσορίσατε στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι η γνωριμία σας με το Πολυτεχνείο μέσω των παρουσιάσεων που θα ακολουθήσουν από την Βρετανία και τους κοσμήτορες των σχολών. Θα ξεκινήσουμε με καλωσόρισμα από τον Βρετανικό του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθηγητή κ. Άγγελο Διαμαντόπουλο. Του Πολυτεχνείου, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην οικογένεια του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη στιγμή για σας και για τις οικογένειές σας που βρίσκεστε στο πρώτο έτος του Πολυτεχνείου. Είναι μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας. Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αλλαγή, αλλά είναι και ένα μεταβατικό στάδιο, διότι εδώ θα κερδίσετε τα εφόδια για να μπορέσετε να ζήσετε εποφελώς για την οικογένειά σας και να βοηθήσετε και την ελληνική κοινωνία. Θα ξεκινήσω με έναν ορισμό. Τι είναι ο μηχανικός? Ποιος είναι ο ορισμός του μηχανικού? Γιατί το Πολυτεχνείο είναι αυτό που εκπαιδεύει μηχανικούς. Μηχανικός είναι αυτός ο οποίος με επιστημονικό τρόπο λύνει πρακτικά, τεχνικά προβλήματα. Άρα, στόχος της εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου είναι να μπορέσει να σας δώσει τα εργαλεία εκείνα και τη μεθοδολογία να μπορείτε να αντιμετωπίζετε και να δίνετε λύσεις, πολλές φορές εναλλακτικές λύσεις, σε πρακτικά προβλήματα. Άρα πρέπει εδώ να κερδίσετε εργαλεία, να αποκομίσετε γνώσεις, εργαλεία, να έχετε καλό υπόβαθρο και να έχετε αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να μπορέσετε στην κοινωνία να αντιμετωπίσετε μια πληθώρα τεχνικών προβλημάτων που θα αντιμετωπίσετε, αλλά και όχι μόνο. Να πω ότι αυτά που κερδίζει ένας μηχανικός, κάποιος που τελειώνει το Πολυτεχνείο, του δίνει πολλαπλά εφόδια, ακριβώς λόγω της εκπαίδευσης την οποία θα πάρετε εδώ πέρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανικοί οι οποίοι ασχολούνται με τελείως διαφορετικά πράγματα. Θα αναφέρω δύο από αυτούς που είναι γνωστοί. Να ξεκινήσω από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, τον συνθέτη και τραγουδιστή. Είναι απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Αριστοτηλείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το δεύτερο παράδειγμα είναι πιο τραβηγμένο. Όλοι γνωρίζετε τον κύριο Πιν, τον Άγγλο ηθοποιό Ρόαν Άτκινσον. Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός με διδακτορικό από το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ της Αγγλίας. Άρα οι δυνατότητες που έχετε είναι πάρα πολλές και θα πρέπει εδώ, στα χρόνια που θα είστε στο Πολυτεχνείο, να μπορέσετε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές σας για να κάνετε ό,τι θελήσατε να κάνετε μετά στη ζωή σας. Πιο πολύ ως μηχανικοί, αλλά και όλοι και κάποιοι άλλοι να αξιοποιήσετε το ταλέντο το οποίο έχετε. Από την εμπειρία μου, όχι ως πρίτανης που είναι πάρα πολύ μικρή, 10 μήνες, αλλά ως καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης που είναι 28 χρόνια, θα ήθελα να σας πω, να σας δώσω δύο συμβουλές. Μία συμβουλή, μην αφήνετε τις σπουδές σας. Μην δηλαδή πείτε, εντάξει μπήκα τώρα, θα χαλαρώσω λίγο κλπ. Παρακολουθείτε τις σπουδές σας συστηματικά, για να μην αφήσετε εκκρεμότητες. Οι σπουδές σας είναι έτσι σχεδιασμένες για να πάρετε τον μέγιστο δυνατό γνώσεων και δεξιοτήτων όταν θα τελειώσετε από εδώ. Αν αλλάξετε τη σειρά, θα χάσετε. Και το δεύτερο το οποίο πρέπει να κάνετε είναι ότι οι σπουδές σας αφήνουν χρόνο για να ασχοληθείτε με πολύ διαφορετικά άλλα πράγματα. Να καλλιεργήσετε άλλου είδους δεξιότητες, κοινωνικές, καλλιτεχνικές και ούτω καθεξής. Έξω υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, φοιτητικές ομάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης που δραστηριοποιούνται σε πάρα πολλά θέματα. Μπορείτε να εμπλακείτε και εσείς ή σε άλλες ομάδες που δεν είναι κατά ανάγκη του Πολυτεχνείου, αλλά της τοπικής κοινωνίας.
Όλες αυτές οι ομάδες είναι μέλη της οικογένειας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Και όλες αυτές οι ομάδες, όπως επίσης οι σχολές σας, οι συμφοιτητές σας, οι καθηγητές σας, το υπόλοιπο προσωπικό, θα είναι εδώ όλοι μαζί να σας βοηθήσουν για να μπορέσετε κάποια μέρα να πάρετε το πτυχίο σας, αλλά και να γίνετε ενεργάτη μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Το Πολυτεχνείο μας παρέχει υψηλό επίπεδο σπουδές και επίσης δίνει τη δυνατότητα μέσω προγραμμάτων ανταλλαγών που έχουμε ένα μικρό μέρος των σπουδών σας να το κάνετε και σε άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης και μερικές φορές και εκτός Ευρώπης. Εκμεταλλευτείτε και αυτά τα προγράμματα εράζουν. Πολλοί φοιτητές το κάνουν και αποκομίζουν πολύ περισσότερα πράγματα. Σας εύχομαι καλή διαμονή στο Πολυτεχνείο Κρήτης, καλή συνέχεια με τις σπουδές σας και μολονότι η αποφύτισή σας σας φαίνεται πάρα πολύ μακριά τώρα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι τόσο μακριά, γι' αυτό σιγά σιγά να αρχίσετε να προγραμματίζετε μακροχρονίως και να σκέφτεστε και το μέλλον σας. Και με βάση το μακροχρόνιο προγραμματισμό σας, να κανονίσετε και την πορεία σας στο Πολυτεχνείο Κρήτης, εκμεταλλευόμενοι όλες τις ευκαιρίες που έχετε εδώ πέρα. Καλώς ήρθατε και καλή πρόοδο στις σπουδές σας. Παρουσίαση του Πολυτεχνείου Κρήτης από τον Αντιπρίτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέρημνας, αναπληρωτή καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαγκουδάκη. Θα σας καλωσορίσω και εγώ στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Είμαστε ανοιχτοί και στο να ακούμε απόψεις, στο να γίνονται παρεμβάσεις, να κάνουμε διάλογο ακόμη και τους φοιτητές μας. Λοιπόν, λέγομαι Μιχαήλ Λαγκουδάκης. Πολύ πρόσφατα έχω αναλάβει και τον ρόλο του Αντιπρίτανη, αλλά πρωτίστως είμαι καθηγητής στη σχολή ήδη, οπότε με κάποιους από εσάς θα τα πούμε και στην τάξη, σε αυτό το θέατρο που είμαστε τώρα, στο μάθημα. Βρισκόμαστε στην Πολυτεχνιούπολη. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Πολυτεχνιούπολη και συγχαρητήρια για την επιτυχία σας. Ξέρω ότι περάσατε από μεγάλες δυσκολίες, από μεγάλους αγώνες, από μεγάλο κόπο για να φτάσετε εδώ και να είστε σήμερα φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πολύ γρήγορα να δούμε το Πολυτεχνείο σε αριθμούς. Είναι ένα από τα δύο τεχνολογικά πανεπιστήμια της χώρας. Το έτος ίδρυσης είναι το 1977 και πρόσφατα εορτάσαμε τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Πολυτεχνείου Κρήτης με μια ιδιαίτερη εορταστική εκδήλωση. Έχουμε 5 σχολές μηχανικών, οι οποίες έχουν τα αντίστοιχα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, αλλά έχουμε και 12 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία ίσως αξίζει να τα δείτε αφού αποφοιτήσετε βέβαια και πάρετε το δίπλωμά σας. Σήμερα έκατσα και είδα πόσοι είναι οι προπτυχιακοί μας φοιτητές. Με την είσοδό σας είστε 765 προτετής που ήρθατε, ξεπεράσατε τις 6.000. Είμαστε 6.161 προπτυχιακοί φοιτητές στο Πολυτεχνείο και όπως βλέπετε οι αριθμοί, ίσως δεν το ξέρετε, αλλά εμείς το βλέπουμε, ότι οι αριθμοί αυτοί ανεβαίνουν. Χαιρόμαστε για αυτή την αύξηση. Απ' την άλλη, οι καθηγητές σας, σύνολο, στο Πολυτεχνείο Κρήτης είναι μόνο 118. 98 άνθρωποι είναι στο εργαστηριακό και τακτικό προσωπικό και 122 υπάλληλοι όπου έχουν περιληφθεί και όλοι οι συμβασιούχοι. Δηλαδή, ένα σύνολο 300 και κάτι ατόμα προσπαθούν να τρέξουν ένα ίδρυμα για να εξυπηρετήσουν ένα σύνολο 6.000 και άλλων φοιτητών. Είμαστε λοιπόν μια αρκετά μεγάλη οικογένεια και γι' αυτό πρέπει όλοι με συνεργασία, με συμφωνία, με διάλογο, με συνομιλία να προχωρήσουμε και να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή του Πολυτεχνείου που παρόλο που είναι ένα μικρό, νέο και δυναμικό πανεπιστήμιο προσπαθεί να έχει μια ξεκάθαρη αποστολή. Και ποια είναι αυτή? Πρώτα απ' όλα να επιδιώκει την αριστεία στην εκπαίδευση και στην έρευνα, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός του ρόλος του Ιδρύματος ως ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μέσω αυτού να παράγει νέα γνώση και να ωφελεί την κοινωνία. Ελπίζω ο καθένας από εσάς να έχει τη συνεισφορά του και τη συμβολή του σε αυτό το στόχο του Πολυτεχνείου. Πάμε να δούμε τις σχολές. Εδώ είναι οι 5 σχολές του Πολυτεχνείου με τη σειρά που ιδρύθηκαν από το 1984 μέχρι το 2004.
Ας τις δούμε και λίγο πιο κοντά και ευκαιρία να μάθουμε και τα πέντε πρώτα ακρονίμια που θα τα ακούτε συνέχεια αυτά τα χρόνια που θα είστε εδώ. ΜΠΔ, μηχανική παραγωγή και διοίκηση. ΜΙΧΟ, μηχανική ορυκτών χώρων. ΙΜΗ, είναι ηλεκτρολόγοι μηχανική και μηχανική υπολογιστών. Μηχανική περιβάλλοντος, ΜΙΠΕΡ και τέλος, ΑΚΜΗ, είναι οι αρχιτέκτονες μηχανική. Στο Πολυτεχνείο ήρθατε για να σπουδάσετε να γίνετε μηχανικοί. Όταν τελειώσετε θα φύγετε με το δίπλωμα του μηχανικού. Είναι ένα πενταετές πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή 10 ακαδημαϊκά εξάμηνα, όπου τα 9 είναι εξάμηνα παρακολούθηση και ολοκλήρωση μαθημάτων και το τελευταίο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκμόνηση της διπλωματικής εργασίας. Μια πολύ πρόσφατη εξέλιξη είναι ότι πλέον το δίπλωμα του μηχανικού, το οποίο θα πάρετε από το Πολυτεχνείο Κρήτης, είναι, θεωρείται και είναι ενιαίος και αδιάσπαθος τίτλος με σπουδών μεταπτυχιακού επίπεδου. Integrated Mastery είναι όρος, δηλαδή στο δίπλωμα έχετε μαζί το πρώτο πτυχίο, ας το πούμε, και το Master ενσωματωμένο. Έτσι, αυτό είναι μια πρόσφατη εξέλιξη, η οποία έγινε μόλις τον περασμένο μήνα. Στις περισσότερες σχολές μηχανικών της χώρας και φυσικά σε όλες τις σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Φυσικά υπάρχουν και τα άλλα διπλώματα τα οποία δίνει το Πολυτεχνείο Κρήτης, που είναι το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και το διδακτορικό δίπλωμα για αυτούς που θέλουν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακά και διδακτορικό. Εδώ έγραψα μερικά πράγματα τα οποία τα έβαλα τελευταία, γιατί θεώρησα, λέω, ωραία, θα σας πω για το Πολυτεχνείο, αλλά να μην σας δώσω έτσι και δύο-τρεις οδηγίες που θα πρέπει να τις προσέξετε. Το πρώτο, το αναφέρω όχι γιατί θέλω να σας κάνω το σύμβουλο, αλλά σίγουρα πρώτη δουλειά που πρέπει να προσέχετε είναι να παρακολουθείτε μαθήματα και εργαστήρια. Εντάξει, αλλά αυτά θα σας τα πούν και οι καθηγητές σας στις τάξεις. Το δεύτερο που θέλω να σας πω και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε κάποιες διαδικασίες εδώ στο Πολυτεχνείο και μία από αυτές θα ξεκινήσει μεθαύριο. Έτσι, η εγγραφή και η δήλωση μαθημάτων. Κάτι το οποίο είναι ευκαιρία να το τονίσουμε εδώ πέρα, γιατί πολλοί φοιτητές, ειδικά στην αρχή, το αμελούν, το αγνοούν. Και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου έχει περάσει το μισό εξάμεινο και δεν έχουν κάνει την εγγραφή και τη δήλωσή του. Την Παρασκευή λοιπόν ξεκινάει αυτή η διαδικασία, μην την ξεχάσετε, για δύο εβδομάδες θα είναι ανοιχτή, πρέπει να κάνετε τη δήλωση των μαθημάτων σας. Παρακολουθώ ανακοινώσεις καθηγητών και υπηρεσιών. Χρησιμοποιούμε πολύ τα ηλεκτρονικά μέσα. Θα δείτε ότι υπάρχει ένα φόρουμ ανακοινώσεων, μπορείτε να το παρακολουθείτε καθημερινά ή να εγγραφείτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες, να παίρνετε ειδοποιήσεις στο email σας. Προσπαθήστε να βλέπετε τι υπάρχει κάθε μέρα, ώστε να μην κάνετε σημαντικές ανακοινώσεις. Και γι' αυτό θα πρέπει να παρακολουθείτε και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, δηλαδή το λογαριασμό το ιδρυματικό που έχετε πάρει, όπου εκεί θα στέλνονται ανακοινώσεις από τη γραμματεία, από τη σχολή, από το ίδρυμα, από τις υπηρεσίες και ό,τι άλλο χρειάζεται. Θα δείτε ότι έχουμε διαδικασίες και προθεσμίες. Έτσι, ποιος θα μου πει από εσάς, είστε όλοι πρωτοετής, ποια προθεσμία ετήσεων λήγει σήμερα? Βλέπω μόνο 10 χέρια. Οι υπόλοιποι, για να ακούσω. Σύντηση και στέγαση λοιπόν. Οι αιτήσεις για σύντηση και στέγαση λήγουν σήμερα, άντε αύριο το πρωί. Έτσι. Αν τυχόν κάποιος δεν το έχει πάρει καμπάρι, είναι τελευταία ευκαιρία να κάνει αίτηση για σύντηση και στέγαση. Θα δείτε λοιπόν ότι υπάρχουν διάφορες τέτοιες διαδικασίες που έχουν προθεσμίες, φροντίζουμε να τις τηρούμε. Μην βασιζόμαστε έτσι στο ότι α, δεν πειράζει, θα δοθεί παράταση, α, δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα να είμαι πρόθεσμος. Και πάνω απ' όλα βέβαια, φροντίστε να περάσετε δημιουργικά και όμορφα τα καλύτερα χρόνια της ζωής σας. Θα δείτε αργότερα, έτσι όταν θα φτάσετε σε μια ηλικία σαν τη δικιά μας, ότι αυτά τα χρόνια θα τα αναβολείτε έτσι με μεγάλη χαρά και θα λέτε τι ωραία ήταν τα χρόνια στο Πολυτεχνείο Κρήτης και εύχομαι πραγματικά να είναι τα καλύτερα χρόνια της ζωής σας. Τώρα, ως ακαδημαϊκό ίδρυμα θέλουμε και επιβραβεύουμε την αριστεία. Δεν θα πω δικά μου λόγια, θα μεταφέρω εδώ πέρα λόγια τα οποία έγραψε η Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμών που ήρθε εδώ το Μάρτιο του 2016, εξέτασε όλες τις διαδικασίες και τη λειτουργία του Πολυτεχνείου Κρήτης και έγραψε μία έκθεση όπου έδωσε στο Ίδρυμα την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία, worthy of merit. 7 Ιδρύματα σε όλη τη χώρα έλαβαν αυτή τη βαθμολογία. Έτσι και εδώ είναι κάποια από τα σχόλια τα οποία αναφέρονται σε αυτή την έκθεση. Βλέπετε ότι το Ίδρυμά μας συγκρίνεται με αντίστοιχα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής. Επίσης διαθέτει το Ίδρυμα σύγχρονα προγράμματα σπουδών βασισμένα σε ψηλά πρότυπα και οι προοπτικές απασχόλησης των αποφύτων είναι εξαιρετικές.
όλοι προσπαθούμε για την αριστεία. Μεταξύ άλλων, θα δείτε ότι οι καθηγητές σας έχουν λάβει πάρα πολλές διεθνείς διακρίσεις. Αναφέρω εδώ ενδεικτικά, έτσι, 5 καθηγητές του Ιδρύματος έχουν λάβει στο ερευνητικό τους έργο περισσότερες από 10.000 αναφορές. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι επιστήμονες από άλλα πανεπιστήμια έχουν αναφερθεί στις εργασίες που έχουν κάνει πάρα πολλές φορές. Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι εργασίες, προφανώς. Θα αναρωτιέστε όλοι, ωραία, θα σπουδάσω, θα πάρω το διπλωμά μου, μετά τι θα κάνω. Οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου βρίσκονται σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά επειδή εδώ δεν φαίνεται ξεκάθαρα, θα το δούμε εδώ στο χάρτη. Εδώ είναι ένα δείγμα των αποφοίτων σε σχέση με το πού βρίσκεται στον κόσμο. Θα δείτε ότι έχουμε απόφοιτους τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη Βόρεια Αμερική, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη. Και εδώ είναι ενδεικτικά κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν ξεκινήσει, και εταιρείες και επιχειρηματικές προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει από αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι δυνατότητες είναι πολλές μετά την αποφοίτηση, αρκεί να πάρετε τις πρωτοβουλίες και να αξιοποιήσετε τα εφόδια που έχετε πάρει. Ένα παράδειγμα μόνο θα αναφέρω, την Φωτεινή Αγραφιώτη, η οποία αποφύτησε τη σχολή ήμι το 2006, κατόπιν έλαβε το εντακτορικό της από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, ίδρυσε την εταιρεία Νίμη, μάζεψε ένα πολύ σημαντικό ποσό για να μπορέσει να προχωρήσει η εταιρεία και να παράξει το βασικό προϊόν, που είναι ένα βραχιόλι το οποίο μπορεί να ταυτοποιήσει χρήστες χρησιμοποιώντας βιομετρικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα τους καρδιακούς παθμούς. Και είχε και σημαντική συνέχεια στην εξέλιξή της στον Καναδά. Πρόσφατα ήταν εδώ, σε αυτό ακριβώς το θέατρο, έδωσε μια ομιλία στα πλαίσια της διοργάνωσης TEDx TUC, η οποία έγινε τον περασμένο Μάιο, εδώ ακριβώς αυτό το θέατρο. Είναι και πολλές άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, όπως για παράδειγμα 6 απόφοιτοι του Πολυτεχνείου που πριν λίγα χρόνια ήταν σε αυτά τα θέατρα και παρακολουθούσαν μαθήματα και τώρα είναι πλέον καθηγητές σε μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής. Το καλοκαίρι ήρθαν και κάναμε εδώ ένα θερινό σχολείο και μας μίλησαν για την έρευνα που κάνουν και για το έργο που κάνουν στα πανεπιστήμια που βρίσκονται. Πάμε όμως στη φοιτητική ζωή, κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει πολύ άμεσα και στις υπηρεσίες που παρέχει το Πολυτεχνείο σε όλους τους φοιτητές. Ξεκινάμε με τη σύντηση και στέγαση, λοιπόν, που έχει προθεσμία, πότε είπαμε, σήμερα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τη φοιτητική μας αιστεία, η οποία σίγουρα πλέον με το μεγάλο αριθμό φοιτητών που έχουμε δεν επαρκεί και θα κάνουμε προσπάθειες, γίνονται προσπάθειες να επεκταθεί και θα σας πω στη συνέχεια τη φοιτητική λέσχη, η οποία και αυτή πλέον δεν επαρκεί, και τα κηλικία τα οποία υπάρχουν. Κάτω στη φωτογραφία είναι η υπάρχουσα φοιτητική αιστεία, η οποία λειτουργεί εδώ και μια 20ετία, αλλά πλέον με πρωτοβουλίες της προηγούμενης διοίκησης έχουμε περάσει στην ανέγερση της δεύτερης φάσης και πέρυσι τέτοια εποχή ήταν κάπως έτσι η ανέγερση της δεύτερης φάσης. Πλέον μπορούμε να πούμε ότι είναι ολοκληρωμένη. Είμαστε στις τελευταίες διαδικασίες, αν θέλετε, και κατά πάσα πιθανότητα έτσι θα είστε οι πρώτοι φοιτητές που θα εγκαινιάσετε αυτή την φάση της φοιτητικής αιστείας. Υπάρχει και η τρίτη φάση που είναι σε εξέλιξη. Εδώ είναι μια φωτογραφία από το τέλος του Ιουλίου 2018, δύο μήνες μετά. Η τρίτη φάση, βλέπετε, βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και προχωράει με σημαντικούς ρυθμούς. Μέχρι τώρα το Πολυτεχνείο είχε μόνο 76 θέσεις για φοιτητές στη φοιτητική αιστεία. Το ανέφερα και τα παιδιά που ήρθαν νωρίτερα, ότι στο θέμα της στέγασης, έτσι, προφανώς αυτές οι 76 θέσεις δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Και μάλιστα θα το έχετε δει και εσείς ως προδιετής, ότι η κατάσταση γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων είναι δύσκολη, λόγω του ότι τα ενίκια είναι υψηλά. Υπάρχει μια δυσκολία με συστήματα όπως το Airbnb και άλλα, αλλά προβλέφθηκε αυτό από τις προηγούμενες διοικήσεις. Έχει προχωρήσει η ανέγερση των εστιών. Όταν ολοκληρωθούν όλα τα έργα, θα έχουμε περίπου 300 θέσεις στη φοιτητική αιστεία από 76 που είναι σήμερα. Πάμε σε άλλα θέματα φοιτητικής έρευνας. Θέματα υγείας. Όλοι οι φοιτητές έχετε πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομιακή περίθαλψη. Μπορείτε να πάρετε επίσης την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης για τις μέρες που ταξιδεύετε στην Ευρώπη. Υπάρχει στο Πολυτεχνείο και λειτουργεί Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης. Αν τυχόν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα και θέλετε να συζητήσετε με κάποιον άνθρωπο, υπάρχει ειδικός ψυχολόγος που μπορεί να σας βοηθήσει.
Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες, ράμπες για διευκόλυνση πρόσβασης, αλλά και στη φοιτητική αιστεία υπάρχουν δωμάτια τα οποία βρίσκονται στο ισόγειο και είναι ειδικά διαμορφωμένα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με ειδικές ανάγκες. Η βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος στον οποίο θα πηγαίνετε τακτικά και θα περνάτε αρκετό χρόνο, είτε για μελέτη, για ανάγνωση, είτε για συνάντηση με συναδέλφους σας. Το γλωσσικό κέντρο, άλλος ένας χώρος, ο οποίος προσφέρεται όχι μόνο για μαθήματα ξένων γλωσσών, αλλά είναι ειδικά διαμορφωμένος ώστε να προσφέρει ένα ευχάριστο περιβάλλον για τους φοιτητές, για μελέτη, για ασκήσεις. Υπάρχουν αρκετοί υπολογιστές όπου μπορείτε να τρέξετε μόνοι σας προγράμματα αυτοδιδασκαλίας και γενικά και εκεί θα έχετε ένα ευχάριστο περιβάλλον για να περνάτε την ημέρα σας μεταξύ των μαθημάτων. Υπάρχει επίσης το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας, το οποίο θα σας βοηθήσει να δείτε τις προοπτικές που έχετε στο μέλλον, θα σας βοηθήσει να γράψετε το βιογραφικό σας, πώς θα πρέπει να συμπεριφερθείτε σε μια συνέντευξη και ένα σωρό άλλα πράγματα. Επίσης το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στο οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πώς θα αξιοποιήσετε το χρόνο του θέρους, του καλοκαιριού, ώστε να κάνετε την πρακτική σας άσκηση κάπου στη βιομηχανία και να αποκτήσετε εμπειρία. Το σπίτι της καινοτομίας, μια σχετικά καινούργια προσπάθεια η οποία προσπαθεί να πάρει καινοτόμες ιδέες, να τις φέρει μπροστά, να βρεθεί χρηματοδότηση και να φτάσουν αυτές οι ιδέες σε υλοποίηση. Αν έχετε σκεφτεί κάτι έξυπνο, υπάρχουν τρόποι να το προωθήσετε. Τέλος, το πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να γνωρίσετε και ιδρύματα εκτός Ελλάδος, να επισκεφτείτε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, να περάσετε ένα εξάμηνο ή λίγους μήνες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, και όχι μόνο σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, αλλά και πανεπιστήμια σε τρίτες χώρες όπως η Ορδανία, η Καναδά και ούτω καθεξής. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Erasmus Plus για να κάνετε την πρακτική σας άσκηση. Και μάλιστα υπάρχει και όμιλος πρακτικής άσκησης, τον οποίο συντονίζει το Πολυτεχνείο Κρήτης και περιλαμβάνει μέσα εκτός από το ίδρυμά μας το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΤΕΙ Κρήτης. Πολλές δυνατότητες και πληροφορίες φυσικά θα βρείτε στο γραφείο Erasmus. Η διεύθυνση τηλεπικοινωνιών δικτύων και υπολογιστική υποδομή παρέχει πάρα πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τις οποίες καλό θα είναι να γνωρίσετε από την ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου σε αυτή τη διεύθυνση. Να αναφέρω μόνο δύο, την πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο, η οποία υπάρχει παντού στην Πολυτεχνιούπολη, αλλά και η πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι. Μπορείτε δηλαδή να δανειστείτε τον εξοπλισμό τον οποίο παρέχει το Ίδρυμα δωρεάν για χρήση και να έχετε από το σπίτι σας πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου. Επίσης, το μηχανογραφικό κέντρο, ένας χώρος στον οποίο εκτός από τα μαθήματα και τα εργαστήρια που θα κάνετε, θα έχετε δυνατότητα να πηγαίνετε εκεί, να δουλεύετε στους υπολογιστές που υπάρχουν, στις ώρες που θέλετε μεταξύ των μαθημάτων και των διαλυμάτων. Επισκεφτείτε όμως τις υπηρεσίες, τις ιστοσελίδα με τις υπηρεσίες, να δείτε ό,τι άλλο προσφέρει το τμήμα αυτό. Πολλές δυνατότητες για άθληση. Στόχος είναι και να υπάρχει ψυχαγωγία, να είστε σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά όσοι θέλουν να προετοιμαστούν επίσης για πανελλήνια φοιτητικά πρωταθλήματα και πανεπιστημιάδες. Υπάρχουν πολλές αθλητικές ομάδες του Πολυτεχνείου, όπως ποδοσφαίρους τύπου, πολύμησης, καλοσφαίρησης, μετοσφαίρησης, ιστιοπλοϊκή, που βλέπετε και τη φωτογραφία στο κάτω μέρος. Και πολλά αθλητικά προγράμματα, θα δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στο φόρουμ των συζητήσεων και μπορείτε από εκεί να παρακολουθήσετε την εξέλιξη. Πληροφορίες αλλά και κρατήσεις στο γηπέδο μπορείτε να κάνετε από την ιστοσελίδα των αθλητικών δραστηριοτήτων. Μπορείτε για παράδειγμα να κλείσετε το γήπεδο τένις για να παίξετε με κάποιο φίλο σας σε συγκεκριμένη ώρα. Έτσι, εδώ είναι μια κάτωψη των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες βρίσκονται μόλις μπαίνουμε στην Πολυτεχνιούπολη μετά την πύλη. Πολλές συντηρητικές ομάδες για τις οποίες δεν χρειάζεται να πω πολλά γιατί θα τις γνωρίσετε, σας περιμένουν ακριβώς έξω από το θέατρο. Μόλις τελειώσει η παρουσιάση των σχολών, μπορείτε να μιλήσετε μαζί τους, να δείτε τι ακριβώς κάνει κάθε συντηρητική ομάδα και αν συμπίπτουν τα ενδιαφέροντά σας, προφανώς να ενταχθείτε. Κάποιες είναι πολιτιστικές συντηρητικές ομάδες, κάποιες άλλες είναι διεθνείς συντηρητικές ομάδες, οι οποίες σχετίζονται με επαγγελματικούς οργανισμούς ή ευρωπαϊκούς φοιτητικούς οργανισμούς, αλλά υπάρχουν και εθελοντικές ομάδες, οι οποίες βοηθούν και σε διάφορες εκδηλώσεις του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα προσπαθεί να επιβραβεύσει κάθε προσπάθεια.
προσπάθεια που γίνεται. Έτσι λοιπόν έχουν θεσπιστεί έπαινη και βραβεία, τα οποία δίνει το ίδιο το Ίδρυμα με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση για την αριστεία των φοιτητών. Επίσης δίνονται βραβεία αριστείας και χρηματικές υποτροφίες από δωρητές. Πολύ σύντομα, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε την απονομή, έτσι θα γίνει και απονομή όλων αυτών των βραβείων. Τέλος να πω ότι υπάρχουν και λεγόμενες ανταποδοτικές υποτροφίες. Είναι μια προσπάθεια θέλει του Ιδρύματος να βοηθήσει τους φοιτητές που έχουν οικονομική ανάγκη. Ανταποδοτική υποτροφία σημαίνει ότι προσφέρω κάποια μικρή εργασία μέσα στο Πολυτεχνικό Πούλη σε κάποια υπηρεσία του Ιδρύματος, μπορεί να είναι η βιβλιοθήκη, το μηχανογραφικό κέντρο, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και αμείβομαι γι' αυτό και μάλιστα είναι κανονική αμείβομενη εργασία για την οποία μπορώ να πάρω και κάποια βεβαίως προϋπηρεσίες και να την χρησιμοποιήσω μελλοντικά. Συμμετοχή λοιπόν. Πέρα από τα ακαδημαϊκά δρόμενα του Ιδρύματος υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγματα στα οποία μπορείτε να συμμετέχετε. Όπως στη σημερινή εκδήλωση θα δείτε απ' έξω συμμετέχουν όλες οι πολιτιστικές αθλητικές ομάδες του Πολυτεχνείου και θα τις γνωρίσετε σε λίγο. Υπάρχει η ημέρα επιστήμης και τεχνολογίας. Κάθε χρόνο γίνεται το φθινόπωρο, φέτος θα γίνει στις 10 Νοεμβρίου. Είναι μια σημαντική ημέρα όπου πολλοίς κόσμος επισκέπτεται το Πολυτεχνείο, κυρίως μαθητές, αλλά και μεγαλύτεροι. Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία των εθελοντών φοιτητών που βοήθησαν αυτή την ημέρα, διότι παρελάβει από εδώ ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, περίπου 4.000 μαθητές και γονείς έρχονται την ημέρα εκείνη για να δουν από κοντά τη δουλειά που γίνεται στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου και την έρευνα που γίνεται σε αυτό το χώρο. Η βοήθεια των εθελοντών είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης, μεγάλη εκδήλωση είναι η μέρα γνωριμίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης που γίνεται την Άνοιξη, ακριβώς πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ίσως κάποιοι από εσάς να ήσασταν εδώ σε κάποια τέτοια ημέρα γνωριμίας, όπου οι υποψήφοι φοιτητές έχουν ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Ίδρυμα. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Σας καλωσορίζω και πάλι στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας. Εύχομαι να έχετε καλές σπουδές, να περάσετε τα καλύτερα χρόνια της ζωής σας εδώ στο Πολυτεχνείο. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί η Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Την παρουσίαση θα κάνει ο κοσμήτωρας της σχολής, καθηγητής κ. Αθανάσιος Λιάβας. Να υποθέσω ότι αυτή που έχουν μείνει μέσα είναι η θα πω μερικά πράγματα τα οποία είναι συνήθως θα είναι λίγο informal, θα είναι εδώ στο πρωτοκόλλο. Αν θέλετε καθίστε, βγείτε έξω. Λοιπόν, θυμάμαι πριν από ακριβώς 34 χρόνια, όταν ακόμα ήμουν αποδοτής φοιτητής, γίνονταν κατά τμήμα, ήμασταν 180 εισακτέοι, σε ένα αμφιθέατρο 2-3 φορές στο αυτό, τεράστιο, βρώμικο, με συνθήματα. Εμείς είμαστε πρωτοετής, όπως εσείς έχουμε καταλάβει λίγα πράγματα, δεν ξέραμε τι γίνεται ακόμα, ξένοι στην πόλη ίσως. Και έρχεται ένας κύριος κάτω, δεν ξέραμε ποιος ήταν, εσείς ξέρετε ποιος είναι. Έτσι. Και μας λέει ότι συγχαρητήρια παιδιά, μπράβο, θα μάθετε ωραία πράγματα και θα γίνετε διευθυντές μηχανογράφησης, διευθυντές μηχανοργάνωσης, στελέχη σε πολιτικές επιχειρήσεις, μεγάλο στελέχη κτλ. Εμείς δεν πιστέψαμε σχεδόν κανένας. Ένα περίεργο πράγμα είναι ότι αυτά που είπε έγιναν. Γιατί ήταν αρκετά παλιά τότε για την πληροφορική, έτσι, και την πρώτη απόφοιτη πήραν όλες τις διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες και τώρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, η υποφοιτητή της σχολής που ήμουν εγώ τότε, που δεν υπήρχε αυτή η σχολή, έτσι,
Εγώ αυτό που θέλω να σας πω πριν αρχίσω είναι ότι η πληροφορική και η επιστήμη του ΙΜΗ γενικά ήρθε για να μείνει. Έτσι, που σημαίνει ότι είχαν δουλειά οι απόφοιτες στο παρελθόν, έχουν δουλειά οι απόφοιτες τώρα και εκτιμώ ότι θα έχουν δουλειά και οι απόφοιτες στο μέλλον. Εντάξει, άρα λοιπόν νομίζω ότι αν δώσετε βάση στις σπουδές σας και προχωρήσετε, δεν θα έχετε πρόβλημα αποκατάστασης. Έτσι, που είναι βασικό θέμα για πάρα πολλές σχολές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Βασικά, είμαι προετοιμασμένος να πω αυτά και να φύγω. Εδώ είναι η περσινή παρουσίαση, το μόνο που έχει αλλάξει είναι το όνομα. Το όνομα του περσινού κοσμήτωρα είπα στον κύριο Αντιπρίτανη εδώ πέρα και το άλλαξε και εγώ το δικό μου. Έτσι, ο κύριος Αντιπρίτανης έχει φύγει. Θα έρθει αμέσως στο παρελθόν του. Παρακαλέσω μόνο για ένα πράγμα μετά. Έχουμε διάφορα slides εδώ πέρα, δεν θα μείνω σε τίποτα από αυτά. Ποιοι από εσάς ξέρετε περίπου τι είναι η σχολή, τι θα μάθετε περίπου, ξέρετε λίγο. Δεν σας λέω τι κάνει, αυτή την παρουσίαση θα την αναρτήσω στον κόσμο που θα σας πω την μετά, ώστε να κρίνετε με την ησυχία σας, να μελετήσετε για ό,τι και να πω τώρα, είτε θα είστε κουρασμένοι, είτε δεν θα μπορείτε να παρακολουθήσετε και να τα ξεχάσετε μάλλον, εντάξει. Επομένως, να μην τρώω και τον χρόνο από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Εδώ έχουμε μερικά απλά slides, έτσι, φωτογραφίες από εργαστήρια. Δεν θα μείνω στο πώς είμαστε, τα βλέπετε. Μπορείτε να κοιτάτε λίγο χοντρικά πότε πήραμε φοιτητές, τι τομείς έχουμε, με τι πορικό ασχολούμαστε, ποια είναι τα εργαστήρια. Αυτά τα δείτε στη συνέχεια, δεν νομίζω δεν έχει νόημα να σας τα πω τώρα. Αυτό νομίζω το ξέρετε. Είναι το κτίριό σας. Είναι το κτίριό εδώ πέρα. Εντάξει, προφανώς χρησιμοποιείται και από άλλες σχολές. Πόσοι είναι. Αυτοί είναι καθηγητές. Τα επόμενα χρόνια με αυτούς θα έχετε να κάνετε. Εντάξει, όπως επίσης και με τους εργαστηριακούς συνεργάτες. Οι εργαστηριακοί συνεργάτες εδώ πέρα για κάποιο λόγο δεν υπάρχουν. Υπόσχομαι του χρόνου στην παρουσίαση να υπάρχουν και εργαστηριακοί συνεργάτες που σίγουρα με κάποιους έχετε έρθει ήδη σε επαφή. Πολλές θνητικές διακρίσεις για το τμήμα, ερευνητικές. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι εδώ πέρα, 5 ετές, 10 εξάμηνα. Μένω σε αυτό το slide. Αυτό το slide θα είναι, ας πούμε, αυτό με το οποίο θα ξυπνάμε και θα κοιμόμαστε. Από την πάνω γραμμή προς τα κάτω είναι τα μαθήματα ανά έτος και είναι τα υποχρεωτικά μαθήματα. Και εδώ τα βελάκια που με πάνε προς τα κάτω σημαίνει ότι για να πάω προς τα κάτω, έτσι να παρακολουθείτε αυτό το πράγμα, για να πάω προς τα κάτω θα πρέπει να περάσω το μάθημα από το οποίο ξεκινάει το βελάκι. Διαφορετικά δεν μπορώ να πάω προς τα κάτω. Έτσι. Αυτό μας κάνει λίγο τη ζωή πιο δύσκολη, αλλά νομίζω μας κάνει τις σπουδές λίγο πιο ομαλές. Έτσι. Γιατί βάζεις σε μία βάση τους φοιτητές. Στο τέλος, αφού θα έχετε περάσει από όλα αυτά, θα πάρετε διπλωματική εργασία, η οποία είναι περίπου ένα εξάμεινο. Αυτό πρέπει να το έχετε δει όλοι, το οποίο είναι το courses και ο οποίο θα είναι ο καθημερινός σας σύντροφος. Έτσι, θα φροντίσετε να πάρετε λογαριασμό για αυτό το πράγμα, να μπαίνετε μέσα. Μέσα εδώ πέρα είναι όλες τις πληροφορίες για όλα τα μαθήματα που θα διδάσκετε. Θα διδαχθείτε. Έτσι, εδώ είναι τα hits. Προοπτικές. Αυτά είναι λόγια. Ωραία. Δείτε, ας πούμε, στο πρώτο τελευταίο. Δεν ξέρω αν έχει το παρακτό. Το πρώτο τελευταίο είναι πολλοί απόφοιτοι φοιτούν σε άριστα πανεπιστήμια. Και όπως είπε ο κ. Αντιπρίτανης, ο οποίος δεν έχει επιστρέψει, αν επιστρέψει πριν τελειώσω, θα τον παρακαλέσω να βάλει το slide. Το καλοκαίρι διοργανώσαμε μία διημερίδα, την οποία νομίζω δεν είναι σε θέση να διοργανώσουν πολλά περιφερειακά τμήματα. Ήταν από αποφύτους της σχολής ΕΜΗ των τελευταίων 10-12 ετών, οι οποίοι είναι καθηγητές αυτή τη στιγμή σε πανεπιστήμια στην Αμερική. Για να γίνει κάποιος καθηγητής αυτή τη στιγμή στην Αμερική, μάλλον πρέπει να έχει γύρω στους 80 με 100 συνυποψηφίους γενικά. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει. Το ΙΜΗ έχει βγάλει περίπου στους 15 τέτοιους τα τελευταία χρόνια. 6 από αυτούς δέχθηκαν και ήρθαν με πολύ μεγάλη χαρά και μάλιστα τον χρόνο θα το κάνουμε και θα το κάνουμε καλύτερο, αν θέλετε. Έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία εγώ είμαι περήφανος για τη σχολή και νομίζω ότι και εσείς σιγά σιγά θα πρέπει να, αν θα αγαπήσετε πίσω τη σχολή, θα το αγαπήσετε και για αυτόν τον λόγο. Επίσης, για το τέσσερα πράγμα το οποίο είμαι περήφανος, γιατί έγινε και επί της θητείας μου της προηγούμενης σαν πρόεδρος πριν περίπου 8-9 χρόνια, είναι ότι ήμασταν το πρώτο τμήμα το οποίο αξιολογήθηκε από εξωτερική επιτροπή. Εντάξει, η αξιολογήση είναι στα αγγλικά και εδώ πέρα διαβάζω, όποιοι ξέρουν αγγλικά νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να ξέρετε.
Έτσι. Ήταν εξαιρετικά θετική η αξιολόγηση. Θα τολμούσα να πω λίγο έτσι υπεροπτικά σε αντίθεση με μερικές άλλες αξιολογήσεις μερικών άλλων τμήμων. Δεν λέω κάτι άλλο. Εντάξει. Τέλος, είπαμε, όπως σας είπα στην αρχή, πιστεύω, εκτιμώ και δεν νομίζω ότι θα πω ψέματα ότι έχετε άρθρες προοπτικής αποκατάστασης. Τα εργαστήριά μας, τα οποία θα τα μάθετε σιγά σιγά στη συνέχεια, είναι ανοιχτά στους φοιτητές, όπως ανοιχτές είναι οι πόρτες των καθηγητών. Εντάξει. Επίσης, ανοιχτή θα είναι πάντα και η πόρτα η δική μου και όπως είχαμε αρχίσει από πέρυσι και θα συνεχίσουμε και φέτος, αργότερα, όταν ήδη μπείτε λίγο στο κλίμα της σχολής, θα κάνω μια συνάντηση με τους προδοτητές να μου πείτε ποια είναι τα προβλήματά σας, ποια είναι τα θέματά σας κτλ. Δεν θα χαριστώ, η σχολή θα είναι δύσκολη. Θα είναι απαιτητική, έτσι, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θέλει να ψάξει τα μέσα τη σελίδα, ήταν για το θερινό σχολείο, να δείτε έξι καθαρά πρόσωπα έξι νέων παιδιών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι προφέσορ στην Αμερική. Και είναι από τη δική μα. Και χάρη και τρομερά που ήρθαν και να κάνουν τον χρόνο. Μου είπαν απ' έξω η ομάδα της ΑΕΤΕΠΛΗ ότι αφού τελειώσω εγώ, κάπου πάνω στις τάξεις γίνεται ένα σεμινάριο Python. Φαντάζομαι ότι οι άλλοι ήμοι έχουν φύγει ήδη, έχουν πάει κατευθείαν για την Python, έτσι. Αυτή είναι έξι υπέροχοι απόφοιτοι σε αρκετά μεγάλα πανεπιστήμια. Έτσι, οι οποίοι ήρθαν, μας μίλησαν για δύο μέρες και το καταφέρηκαν. Εντάξει, ελπίζω σε μερικά χρόνια κάποιος άλλος προμήτωρας να έχει την χαρά και την τιμή να καλωσορίσει από φίλους του ΙΜΗ εσάς, που θα έχετε γίνει εκτός από επαγγελματίες μηχανικής στην αγορά, έτσι, στελέχη επιχειρήσεων, καθηγητές σε πανεπιστήμια της Αμερικής και παρέλθω. Σας εύχομαι υγεία και κουράγιο, γιατί η προσπάθεια θα είναι έντονη, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ευχαριστώ.